Γυρίζω σελίδα και καλημερίζω τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ από το Ηράκλειο, τον κύριο Νίκο Ιγουμενίδη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Ήθελα βέβαια να δούμε δύο θέματα μαζί. Το ένα είναι οι αναφορές και οι προτάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη του λιανεμπορίου, που εσείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την πήρατε όλη τη Κρήτη και την φτάσατε υπόψη των αρμόδιων υπουργών στα αρμόδια υπουργεία. Να δούμε λίγο τις δικές σας τις θέσεις αναφορικά με όλες αυτές τις καθυστερήσεις που υπάρχουν σε ό,τι έχει να κάνει και την γραφειοκρατία που ροκανίζει πραγματικά την καθημερινότητα των σεισμοπαθών στις πληγήσεις περιοχές. Αλλά κύριε Ιγουμενίδη, θα ήθελα να ρωτήσω από την αρχή, πως εσείς από τη δική σας την πλευρά αντιλαμβάνεστε, κρίνετε αυτή την ώρα, πως βλέπετε να κινούνται τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το ρωσο-ουκρανικό ζήτημα? Θα έλεγα ότι καταρχήν δεν είναι ρώσο-ουκρανικό, είναι ρώσο-αμερικάνικο. Αυτή είναι η γνώμη μου και μια ενδεχόμενη, ουσιαστικά εδώ είναι μια αντιπαράθεση της Αμερικής με τη Ρωσία, με αφορμή την αξιοποιώντας ένθεν κακήθεν τη στάση της Ουκρανίας. Ανησυχώ για τις εξελίξεις, δεν σας το κρύβω, με ανησυχεί η προοπτική μιας πολεμικής σύγκρουσης, η οποία κακά τα ψέματα, επειδή ακριβώς αυτές είναι οι αντιπαρατηθέμενες δυνάμεις, δεν θα μείνει στην περιοχή απλά της Ουκρανίας ή στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Θα έχει επιπτώσεις σε όλη την ανθρωπότητα. Με τούτη την έννοια νομίζω ότι αξίζει η προσπάθεια μιας ειρηνικής επίλυσης, η προσπάθεια να λυθούν τα θέματα σε διπλωματικό επίπεδο, και πιστεύω ότι χρειάζεται μια παγκόσμια κινητοποίηση των λαών για την ειρήνη. Σήμερα είναι επιτακτική αυτή η ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Είμαστε στο χείλος μιας σοβαρής εξέλιξης, αν αυτό πάρει τη μορφή εμπόλεμης αναμέτρησης. Πιστεύω, επειδή ακριβώς δεν είναι θέμα μόνο των συνόρων της Ουκρανίας με τη Ρωσία, ότι θα το σκεφτούν ακόμα και οι αντιπαρατηθέμενες προδρές μια και δυο και τρεις φορές παραπάνω, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αυτή τη λύση. Παγκόσμια κινητοποίηση των λαών, των ηγετών, θέλετε να πείτε, σε ό,τι έχει να κάνει με την ειρήνη, μέσω της διπλωματίας να επιτευχθεί η ειρήνη. Να τολμήσω να το ρωτήσω, πόσο τους εμπιστεύεστε όλους? Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι εμπιστεύομαι τον έναν ή δυσπιστώ απέναντι στον άλλον. Είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι για την ανθρωπότητα, θα είναι καταστροφικό το να φτάσεις σε πολεμική σύγκραξη και πολεμική αναμέτρηση. Σήμερα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ο διπλωματικός δρόμος, οι λύσεις η συζήτηση καταρχήν και οι αμοιβές εξηγήσεις και λύσεις που να... Προφανώς όλοι πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω και να δουν τον τρόπο με τον οποίο θα επιληθούν τα θέματα. Εδώ πιστεύω ότι και οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες προφανώς πρέπει να δράσουν υπέρ της ειρήνης, αλλά επιμένω και οι λαοί, δηλαδή και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική και παντού, πρέπει ο ίδιος ο κόσμος να ξεσηκωθεί διεκδικώντας και απαιτώντας να δοθεί η ειρηνική λύση, να περάσει μπροστά η διπλωματία και να δοθούν ειρηνικές λύσεις στην όποια αντιπαράθεση. Μάλιστα. Τα θέματα, τα προβλήματα και τις προτάσεις της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, όλοι εσείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τις φέρατε. Ναι, βουλευτές Κρήτης. Τις φέρατε με στη Βουλή με μια αναφορά προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας. Για δώστε μας λίγο. Κοιτάξτε, το η αναφορά είναι ένας τρόπος κοινοβουλευτικής δράσης και κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ας μην σταθούμε στις λεπτομέρειες του. Η ουσία είναι ότι η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων της Κρήτης παίρνει ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση, για την ενίσχυση, για την βοήθεια, για τη στήριξη, όπως το λέει και στην ίδια την ανακοίνωσή της, του λιανεμπορίου,
και τα μέτρα αυτά είναι μέτρα φορολογικού χαρακτήρα, είναι μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους και μέτρα αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού χρέους. Είναι μέτρα ουσιαστικά για την στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο κύμα της ακρίβειας, το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα και η ελληνική, όχι μόνο η ελληνική, και η ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Το καταθέσαμε σαν αναφορά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας ότι αφενός είναι υποχρεωμένη και πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση και όχι να σιωπά στα όσα ακούγονται από τους διάφορους κοινωνικούς φορείς. Επίσης θεωρώντας ότι υπάρχουν μέτρα και συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την ανακοίνωση των εμπορικών συλλόγων μέτρα που πραγματικά πρέπει η κεντρική πολιτεία να σκύψει με ενδιαφέρον στο να τα δει πώς θα τα εφαρμόσει και να τα αποδεχτεί σε τελική ανάλυση. Για την ενημέρωση εκείνων πριν προχωρήσω, οι οποίοι θα ήθελα να ακούσουν αυτά τα μέτρα σε τίτλους. Μη επιστροφή επιστρεπτέας προκαταβολής για τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι τρία κεφάλαια. Είναι τα μέτρα τα φορολογικά, η επιστρεπτέα να γίνει μη επιστρεπτέα, να μην υποχρεωθούν να επιστρέψουν, ξεχωρίζω μερικά, ιδιαίτερα αυτοί που είναι κάτω από 30.000, δηλαδή για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για τέτοια ποσά μιλάμε, να κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, μείωση του έμφυα, μείωση των φορολογικών συντελεστών, αφορολόγητο όριο στις 12.000. Είναι μέτρα μείωση του ενεργειακού κόστους, 24-μηνο περιθώριο για αποπληρωμή των χρεών προς τη ΔΕΗ, επιδότηση του 50%, η κατάργηση έμεσων φόρων, η πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, που και αυτό, ξέρετε, συνολικά βοηθάει σε αυτά τα πράγματα, και μέτρα, το τρίτο κεφάλαιο, μέτρα αναδιάρθρωσης και ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους, το οποίο πραγματικά είναι στο 135% του ΑΕΠ. Είναι το μισό χρέος, ουσιαστικά είναι ιδιωτικό από το χρέος της χώρας μας. Το θέμα είναι το εξής, πιστεύω ότι κακά τα ψέματα. Η κυβέρνηση γενικώς νύπτει τα σύρας της. Αλλά και πράγματι δεν μπορώ να πω ότι έχει άμεση ευθύνη για την ενεργειακή κρίση ή για την αύξηση του κόστου και το κύμα ακρίβειας που τη συνοδεύει. Ωστόσο, έχει ευθύνη για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Και εδώ συγκρούονται δύο γραμμές, κατά τη γνώμη μου, κυρία Δουλγεράκη. Είναι η σκληρή γραμμή, την οποία την έχουμε ζήσει, που παρά το ότι καταστρέφεται η κοινωνία, επιμένει μια πολιτική για τους λίγους, μια πολιτική για τις ελίτ, μια πολιτική για τους μεγαλοϊδιοκτήτες, μια πολιτική για τις μεγάλες επιχειρήσεις, σε βάρος συνολικά του κοινωνικού συνόλου, της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Τη ζήσαμε στα μνημόνια. Τότε δηλαδή με τα μέτρα που μας επέβαλαν οι δανειστές μας, που μας επέβαλε η Τρόικα, που για τη Νέα Δημοκρατία και αν δεν την είχαμε έπρεπε να την εφεύρουμε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μέτρα τα οποία ουσιαστικά οδηγούν σε οικονομική ασφυξία τους πολλούς. Μέτρα που οδηγούν σε οικονομικό στραγγαλισμό τις επιχειρήσεις, τη μεσαία τάξη. Να θυμηθούμε τα ψέματα του κυρίου Μητσοτάκη που ούτε λίγο ούτε πολύ η Νέα Δημοκρατία ήταν κόμμα των μικρομεσαίων και τους μικρομεσαίους που κατάστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε να σώσει. Και βλέπουμε το ίδιο, τις ίδιες τους συλλόγους και τις συλλογικότητες των μεσαίων στρωμάτων πώς αντιδρούν σε αυτά τα μέτρα. Είναι τα μέτρα, αν το θέλετε, δεν είναι μακριά το 12 και το 14 που έδωσαν 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας εκτός πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, που έφτασαν την ανεργία στο 30%, που δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που βλέπαμε συμπολίτες μας να αναζητούν φαγητό στους κάδους των σκουπιδιών. Είναι μέτρα, είναι μια σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία ουσιαστικά καταστρέφει την πλειοψηφία των κοινωνικών δυνάμεων. Είναι μια σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική που καταστρέφει την εργασία, αποδιοργανώνει την εργασία, που αποδιοργανώνει και καταστρέφει τελείως το κοινωνικό κράτος. Είναι μια πολιτική καταστροφής της πλειοψηφίας της κοινωνίας, την οποία από το παρελθόν και το πρόσφατο παρελθόν της ιστορίας της χώρας μας, η Νέα Δημοκρατία είτε δεν διδάσκεται τίποτα, είτε επιμένει όπως ιδεολειπτικά και σε αυτές τις προτάσεις και σε αυτές τις θέσεις. Όπως και να το πούμε, το ζητούμενο είναι ότι οι μικρομεσαίοι θέλουν στήριξη. Είναι οι άνθρωποι που πραγματικά χρειάζονται ακριβώς. Μια παραπάνω ευελιξία στα οικονομικά για να μπορέσουν να αντέξουν.
Εμάς οι προτάσεις μας τις έχει καταθέσει και ο πρόεδρος του κόμματος, συνολικά τις λέμε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αφήσουμε μια τέτοια πολιτική που καταστρέφει την κοινωνία και πρέπει ίσα ίσα να πάμε σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Δεν νοείται να βγεις από αυτή την κρίση με κατεστραμμένη την κοινωνία. Πρέπει να βγεις με την κοινωνία όρθια. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Σε συγκεκριμένα μέτρα και μέχρι σε εκεί που επιτρέπει και αφήνει το ελεύθερο η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν προτείνουμε δηλαδή κάτι το να σου πούνε ότι άμα θα αντιδράσουν δεν θα τη γίνει δεκτό. Και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για ένα νοικοκυριό είναι μείωση κατά 300 ευρώ στα 1000 λίτρα πετρελαίου θέρμανση. Υπόθηκε ωστόσο ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι είναι και τα στοιχεία του προϋπολογισμού στη μέση και δεν μπορείς πάντα να κόβεις πράγματα, γιατί μετά δεν θα έχεις έσοδα, γιατί μετά δεν θα μπορείς να τα βγάλεις πέρα, γιατί ήρθε ο ΩΣΑ και είπε άλλα. Δεν είναι έτσι. Επιτρέψτε μου, δεν είναι. Η ουσία είναι ότι αν τελικά καταστρέψει την κοινωνία, αν κλείσουν οι επιχειρήσεις, μετά τι θα γίνει δηλαδή. Και η κυβέρνηση που λέει ότι δεν μπορεί να φτάσει στον κατώτατο μισθό εκεί ή δεν μπορεί να δώσει, να μειώσει το φόρο στα καύσιμα, πόσα εκατομμύρια δις είναι. 5 δις έδωσε με αφορμή την πανδημία σε απευθείας αναθέσεις. Σε δικούς τους ανθρώπους δηλαδή. Τώρα μην το πάμε εκεί, γιατί θα αρχίσω να σας ρωτάω όπως ρωτούσαν οι άλλοι. Δώστε μας τώρα ονόματα και διευθύνσεις και τα λοιπά για το που πήγαν τα 5 δις με τις διευθύνσεις. Αφήστε τα, μην πάμε. Μην πάμε σε αυτή τη συζήτηση. Ωραία, λοιπόν, εσείς τώρα με τον ΕΦΚΑ, με το καινούργιο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα που το ιδιωτικοποιεί, 8.000 είναι ο μισθός των Golden Boys και δεν μπορεί να πάει το μισθό στα 800 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Συνεπικουρικά, έτσι όπως τα είπατε, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη πλευρά, μαζί με τις παρατηρήσεις σας, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση των μικρομεσαίων, της τσέπης μας, για να στηρίξουμε και εμείς τους μικρομεσαίους, όλη αυτή η αλυσίδα της αγοράς, αυτός ο κύκλος, ο οποίος θέλουμε να σταματήσει να είναι ατέρμονος, αλλά να φτάσει κάπου. Και να κρατήσουμε πάντως ένα πράγμα. Ότι είναι 1000 φορές καλύτερα να βοηθήσεις μια επιχείρηση να πάει παρακάτω, να κάνει ένα επόμενο βήμα, παρά να κλείσεις και να θέλεις να ξαναξεκινήσεις από το μηδέν. Με αυτήν την έννοια, αυτά που θα δοθούν, που θα έπρεπε να δοθούν και που αν δινόταν σήμερα στις επιχειρήσεις, θα ωφελούσαν συνολικά την οικονομία και άμεσα και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Μάλιστα. Έβλεπα αυτά τα οποία δηλώσατε ή παρατηρήσατε να πω καλύτερα, κύριε Ιγουμενίδη, σε αυτή την εκδήλωση του Συλλόγου Σεισμόπληκτων η Ελπίδα που έγινε στη Βόνη το Σάββατο. Με δύο κουβέντες και με το χρόνο να είναι περιορισμένος. Πολύ σύντομα. Επιγραμματικά αυτά που είπατε. Δεν είσαστε ικανοποιημένος από τη στάση της πολιτείας, φαίνεται από τη μία, σε ό,τι έχει να κάνει με τη βοήθεια των ανθρώπων αυτών, σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς κινείται η κρατική μηχανή, το πόσο τους βοηθάει και πώς όχι. Αλλά επειδή υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν καταπέσει, έχουν συζητηθεί και ξέρουμε πού είναι οι αδυναμίες από τη δική σας την πλευρά, ως αντιπολίτευση, ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναρωτιέμαι, δεν μπορείτε να βοηθήσετε προς την άλλη κατεύθυνση, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να καταφέρουν επί της ουσίας να πάνε μπροστά, να κάνουν βήματα μπροστά? Κοιτάξτε, δεν είναι ότι δεν κάνουν και προσπαθούν οι ίδιοι, ακόμα και το ότι έχουν φτιάξει αυτές τις συλλογικότητες στο Σύλλογο Ελπίδα τους, συλλογικότητες με τις οποίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, είναι ένα θετικότατο βήμα. Εγώ θέλω να σταθώ σε 2-3 πράγματα πραγματικά επιγραμματικά. Πρώτον, λέγαμε οι οικίσχοι να στεγαστούν οι άνθρωποι πριν έρθουν τα κρύα, από τον Νοέμβρη. Αυτή τη στιγμή για τη Βόνη, δεν θα μιλήσω για την υπόλοιπο Μηνώα Πεδιάδας, ούτε το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, ούτε το Δήμο της Γόρτινας που έχουμε και εκεί σεισμόπληκτους. Για τη Βόνη, τους λείπουν 3 οικίσχοι στέγασης και ένας οικίσχος για εκπαίδευση. Δεύτερο. Προσθέσω, στη Μαχαιρά είπαν ότι μπορεί να πάνε 2, αλλά είναι 11 οι αιτήσεις περί οικίσκων και οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Παρακάτω, πηγαίνετε. Ναι, θέλω να πω αυτό. Απλά σας δίνω και σημειώματα τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα. Στις κεντρικές πολιτείες κατεβαίνουν τα κυβερνητικά συνεργεία κάθε 3 και λίγο, κατεβαίνουν και τι κάνουν. Εγώ λέω ότι στη Βόνη έχουμε ανάγκη 4 οικίσκων ακόμα.
Και όπου να είναι τελειώνει, φεύγουμε και από το χειμώνα. Δεύτερο, ο ΔΑΕΦ είναι η αρμόδια υπηρεσία για να επιλύει αυτά τα προβλήματα. Καλά έκαναν, το ζητούσαμε, το ζητούσαν οι κάτοικοι. Υπάρχει η υπηρεσία λοιπόν με έδρα το Αρκαλοχώρι. Πολύ καλό. Η στελέχωση της υπηρεσίας μηδενική, τρεις υπάλληλοι. Με 15-16 χιλιάδες αιτήσεις ακινήτων μόνο. Από πού να αρχίσεις και πώς να τελειώσεις. Τρίτο, η οικοσκευή, ήδη άρχισε η κυβέρνηση να τα γυρνάει. Ο αντίστοιχος, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο αρμόδιος για την επίλυση των ζητημάτων, είπε ότι δεν θα δοθεί οικοσκευή σε όλους. Απαράδεκτο. Τέταρτο, η τιμολόγηση της αποζημίωσης δίνεται με τιμές της προηγούμενης δεκαετίας και όχι με τρέχουσες τιμές αγοράς. Όταν λοιπόν εγώ σας πω για παράδειγμα ότι το σπίτι σας κάνει 10 ευρώ το τετραγωνικό για να το αποκαταστήσετε, μπορώ να σας δώσω 100 ευρώ και να σας πω φτιάξτε και 10 τετραγωνικά, αλλά δεν είναι έτσι. Με τις τιμές που δίνει για αποζημίωση η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν καλύπτει καλά καλά ούτε το μισό της αξίας. Κύριε Γουμενίδη, ένας σύμβουλος ακινήτων που μιλούσαμε τις προηγούμενες ημέρες που έκανε παρέμβαση εδώ στον 984, ξέρετε τι είπε, ότι η αρρωγή που εντάξει όσοι έχουν πει ψέματα σαφέστατα να δώσουν πίσω τα χρήματα τα οποία έχουν πάρει, δεν το συζητάμε αυτό σε βάρος των άλλων, δεν μπορούν να λειτουργούν, αλλά λέει ο άνθρωπος το εξής, ότι ρε παιδιά, έχουμε μπερδέψει τα πράγματα και υπάρχει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία και λέει ότι και ένα ευρωπαϊκό δίκαιο που λέει ότι η αρρωγή δίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεν είναι χρήματα τα οποία θα δώσεις και μετά για κάποιο λόγο οικοσκευή, κάποιοι από αυτούς, στεγαστική συνδρομή, κάποιοι από αυτούς αν δεν έχουν συγκεντρώσει, αν δεν έχουν καταθέσει φάκελο κλπ. Θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το ξέρατε αυτό? Εγώ το άκουσα, δεν το ήξερα. Εγώ αυτό το οποίο συζητάω, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, πρόκειψαν και στη συγκέντρωση που μιλούσαν γιατί οι κάτοικοι. Γιατί εσείς μπορείτε όλα αυτά να τα διαχειριστείτε και στη Βουλή και μέσα από τα αρμόδια Υπουργεία με μεγαλύτερη ευκολία να πάρετε απαντήσεις, γι' αυτό ακριβώς, γι' αυτό κυρία Δουλγεράκη παρακολουθούμε και γι' αυτό παρεμβαίνουμε ή προσπαθούμε να παρέμβουμε με ερωτήσεις, με αναφορές, με επαφές με τους αρμόδιους υπουργούς κτλ. Εγώ αυτά που σας αναφέρω δείχνουν πρακτικά τις ανεπάρκειες. Να πω ένα τελευταίο και θα επανέλθω στο σύνολο των μέτρων. Θα πείτε ένα τελευταίο και θα ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να κλείσω. Για όλη η κατεδάφιση, για όσα κτίρια προβλέπεται κατεδάφιση, γίνεται με έξοδα του ιδιοκτήτη. Πουθενά δεν συμμετέχει το κράτος. Το αίτημα που είχαν ο Σύλλογος και που το εκφράσαν και προχθές στη συγκέντρωση, 15 ευρώ ανακυβικό μέτρο της κατασκευής που θα καταδαφιστεί. Κάτι δεν πρέπει να δοθεί. Επιτρέπεται, φανταστείτε τώρα, συζητάγαμε για τα σχολεία και λέμε στα σχολεία, επειδή υπάρχουν ειδικές συνθήκες, να υπάρχει και μια ειδική κατηγορία για τα παιδιά που σπουδάζουν σε αυτά τα σχολεία, που θα είναι φέτος είναι επίσης χρονιά πανελλαδικών εξετάσεων για τις πανελλαδικές τους εξετάσεις, να υπάρχει μια ειδική μέρημνα. Τόσα συνεργεία έχουν κατέβει κυβερνητικά. Και σου λέει η κυβέρνηση, δώστε μας ποια σχολεία είναι ακριβώς και ποιες περιοχές. Δηλαδή αυτοί που κατεβαίνουν τι μετράνε, τι κοιτάνε, τι ελέγχουν, τι καταγράφουν. Μένουμε σε αυτά. Πρωί δεν μου αρέσει να γκρινιάζω, αλλά τι να πω τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αφήνω τα στοιχεία αυτά στην κρίση των ανθρώπων που μας ακούνε. Καλημέρα σας κύριε Γουμενίδη. Καλή συνέχεια.